κορονοϊός καθυστέρησε την πολύ αναμενόμενη πρώτη επίσημη συνάντηση του Στέφανου Στεφάνου με τον Νικόλα Παπαδόπουλο για τις προεδρικές εκλογές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ που περνά με ήπια συμπτώματα τον ιό βγαίνει από την καραντίνα τη Δευτέρα και το τέτα-τέτ του με τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ είναι κύρια προτεραιότητα. Το αργότερο μέχρι αύριο οι δύο τους θα τα πούν τηλεφωνικά για να κλειδώσουν το ραντεβού. Από τη μια, το ΔΥΚΟ επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί στην επόμενη κυβέρνηση. Θα εισηγηθεί στο ΑΚΕΛ τον Νικόλα Παπαδόπουλο για κοινό υποψήφιο. Το ΑΚΕΛ, από την άλλη, λέει πως η εξουσία δεν είναι αυτός σκοπός και πως θα προτιμούσε μια μη κομματική προσωπικότητα για υποψήφιο. Το πλάνο Β της Εζεκία Παπαϊωάννου είναι η αυτόνομη κάθοδος με ένα προοδευτικό εκτός κόμματος υποψήφιο. Όσον αφορά το ΔΥΚΟ, πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν αρκετούς στο κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου να εισηγούνται ως πλάνο Β το ενδεχόμενο στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη σε περίπτωση που δεν τα βρουν με το ΑΚΕΛ. Στον Δυσί τα πράγματα κυλούν στη λογική «δεν υπάρχει πλάνο Β» και όλοι εργάζονται πυρετωδώς για την υποψηφιότητα Αβέροφ Νεοφύτου. Επόμενο ορόσημο η 19η Φεβρουαρίου με το Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης να διοργανώνει συνέδριο με προεκλογικό χαρακτήρα και συμμετοχή προσωπικότητων από το εξωτερικό με θέμα το μέλλον της Ευρώπης.